Ιστορική ημέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή όσον αφορά την υπογραφή της Δαγκινιακής Σύμβασης των 180 εκατομμυρίων ευρώ, που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη και δεν είναι άλλο από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η διαδικασία έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕΠ. Σε αυτή τη συνάντηση εδώ έχουμε την τύχη και τη χαρά, μετά από πολλή δουλειά συναρμόδιων υπουργών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να υπογράψουμε δύο έργα, δύο συμβάσεις. Η μία που αυξάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε επενδύσεις προτεραιότητας για την Ελλάδα και μία δεύτερη που είναι η χρηματοδότηση του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου. Όπως ανακοινώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της Δαγκινιακής Σύμβασης, η κατασκευή του νέου αεροδρομίου αναμένεται να διαρκέσει μία πενταετία. Το έργο θα περιλαμβάνει έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 18 χιλιόμετρων και οδούς πρόσβασης μήκους 6 χιλιόμετρων. Ενώ παράλληλα στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε και η αξιοποίηση του χώρου του παλιού αεροδρομίου, όταν πλέον αυτό μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις στο Καστέλι. Μετά, όπως σας είπα, και από καθυστερήσεις, τελικά σήμερα φτάνουμε στο σημείο να υπογράψουμε τη Δαγκινιακή Σύμβαση. Πρόκειται για μια επένδυση κατασκευαστικού αντικειμένου 520 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το ελληνικό δημόσιο θα καταβάλει τα 180 εκατομμύρια, τα οποία παίρνει ως δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και βέβαια η σύμβαση αυτή συνάπτεται με απόλυτους όρους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Χρήστος Ταϊκούρας, δήλωσε ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της αεροπορίας στην Ελλάδα για ένα τεράστιο έργο που θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και θα απογειώσει το τουριστικό προϊόν της Κρήτης αλλά και της χώρας ολόκληρης. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Άντριου Μακντόουλ. Η ΕΤΕΠ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, τόσο με την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, όσο και με την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. Διαχρονικά, από το 1963 μέχρι σήμερα, αποδεικνύεται ότι αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εταίρο της χώρας, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, την δεκαετία της κρίσης.